για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ευελπιστώ στην καλή συνεργασία σας με καλό γνώμονα του συμφέρον της εθνικής ομάδας. Θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας, σε συνεργασία φυσικά με το Γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο της ΚΟΠ για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το άτομο μου για να είμαι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών. Είναι τιμή για μένα και μεγάλη πρόκληση να είμαι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της χώρας μας. Και θα δώσω το ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε. Άρχισα ήδη να ενημερώνουμε για την οργάνωση και για τη λειτουργία της ομάδας. Γνωρίζω αρκετά την ομάδα, παρακολούθησα σχεδόν όλους τους αγώνες. Γνωρίζω τους ποδοσφαιριστές, με αρκετούς από αυτούς έχω συνεργαστεί τόσο σε σωματιακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Γνωρίζω τους περισσότερους προπονητές με τους οποίους θα έχουμε μια στενή συνεργασία, μιλώ για τους προπονητές των ομάδων, διότι οι ποδοσφαιριστές είναι πρώτα των ομάδων και μετά της εθνικής ομάδας. Συνεργασία θα έχουμε και με τους ομοσπονδιακούς προπονητές, τους προπονητές των μικροτέρων εθνικών, διότι είναι αυτοί που επιλέγουν αλλά και προπονούν τους μελλοντικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών. Για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας μπορώ να πω ότι θα είναι η πόρτα ανοιχτή για τον οποιοδήποτε ή οποιασδήποτε ηλικία. Θα κρατήσουμε τα στοιχεία που είχε η ομάδα στην προηγούμενη διοργάνωση και όπως είναι η θέληση των παιχτών και το πάθος των παιχτών για να αγωνίζονται στην εθνική ομάδα. Πρέπει στόχος μας να είναι σε κάθε αγώνα να είμαστε